Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τώρα με φέρνει σε δύσκολη θέση γιατί με βάζεις λιγάκι να ευλογήσω τα γένια μου. Δεν σου λέγα χθες ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει ακόμα 4-5 μεταγραφές και οι 3 ή 4 μπορεί και να είναι βασικοί ποδοσφαιριστές. Ναι. Δηλαδή ένα στόπερ, έναν εξτρέμ σίγουρα για να μην πω δύο, έναν κεντρικό χαφ γιατί υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο να φύγει ο Αυγούστου και έλεγα και για έναν σεντερφόρο. Τι προκύπτει από το σεντερφόρο να αποκωδικοποιήσουμε τα είπα καλημέρα, δεν είπα, ή καλησπέρα τέλος πάντων, γιατί είσαι και τυπικός εσύ μετά τις 12, λες καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα σας λοιπόν κύριε Ζαγόρα. Το δεύτερο θέμα που προκύπτει και είναι ξεκάθαρο από τις δηλώσεις του Λουτσέσκου και που η αλήθεια είναι μας έλυσε και μια απορία που μας προέκυψε, η αλήθεια είναι χθες περίπου στη μία μισή κάπου εκεί όταν μάθαμε ότι η απόφαση του ΠΑΟΚ είναι να μην πουλήσει τον Τσόλακ. Μου έκανε εντύπωση που, αυτό. Ναι, αλήθεια είναι, γιατί φαινόταν ότι τα λεφτά είναι αρκετά και από την Σκωτία προέκυπτε ότι υπάρχει συμφωνία και προκύπτει και από τα λεγόμενα του Λουτσέσκου ότι αυτή τη μεταγραφή τη θέλει ο Τσόλακ. Αυτό που μας προέκυπτε είναι ότι επί της ουσίας νομίζω ο Λουτσέσκου έθεσε βέτο. Δηλαδή είπε, παιδιά μας λείπουν έτσι καλές μεταγραφές, παιδιά έτσι καλές έχουμε αργήσει, παιδιά σε 20 μέρες παίζουμε επίσημο μάτς και αν δώσουμε τον Τζόλακ εγώ μένω με έναν σεντερφόρο. Ναι. Και μάλιστα με έναν σεντερφόρο που πέρυσι δεν έπαιξε. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ, ενώ για τον μεταγραφικό σχεδιασμό του φαίνεται σε γενικές γραμμές να ήταν αρκετά έτοιμος, το ότι λείπουν ακόμα κομμάτια από το πάζλ είναι πολύ φυσιολογικό, θα ήταν πολύ δύσκολο 30 Ιουνίου οποιαδήποτε ομάδα στον κόσμο να τις έχει ολοκληρώσει μεταγραφές και να μην της λείπει κανένα κομμάτι από το πάζλ. Αλλά δεν ήταν έτοιμη, δεν υπήρχε σχεδιασμό, δεν ήταν έτοιμος ο Μπότο προφανέστατα για σέντερφορ. Ναι. Δεν έχει σέντερφορ, με λίγα λόγια. Ή τέλος πάντων δεν έχει κάποιον σέντερφορ για τον οποίο να τον πιστεύει πολύ, ή δεν έχει κάποιον σέντερφορ τον οποίο ο ίδιος να πιστεύει πολύ και να εγκρίνει και ο Λουτσέσκου. Οπότε εκεί ο Λουτσέσκου στείλεσε τα πόδια και είπε, όπα, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Τουλάχιστον δεν μπορεί να γίνει τώρα. Έχετε να μου πείτε ποιος θα είναι ο σέντερφορ που θα έρθει στη θέση του Τσόλακ. Και πότε θα έρθει, αν έχετε να μου το πείτε και συμφωνώ με αυτόν τον σεντερφόρ, okay. Αφού δεν τον έχουμε αυτόν τον σεντερφόρ, δεν είναι δυνατόν να πουλήσουμε τον Τζόλακ και να αρχίσουμε να ψάχνουμε σεντερφόρ. Ή μπορεί να θέλει κάποιον μέρες. Που να είναι ακριβώς. Σωστά. Που μπορεί να μας πάρει 5, 10, 15 μέρες να τον αποκτήσουμε. Άρα να πάμε να παίξουμε ευρωπαϊκά μάτς με έναν σεντερφόρ στο ρόστερ. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Και κάπου εκεί ο ΠΑΟΚ έβαλε ένα τέλος στη μεταγραφολογία για τον Τσόλακ που λέω ότι μπορεί να είναι προσωρινό. Δεν το λέω, εγώ το λέει και ο Λουτσέσκου. Ναι, γι' αυτό το έβαλα το χρησιμοποιώ το ΑΤΑΚΑ μετά το ΜΑΤΣ που σωστά. Μίλησε συγκεκριμένα. Δεν μπορεί να το πουλήσει. Είναι το θέμα του ΠΑΟΚ ο Τσόλακ. Πώς θα έχει καταφέρει, μπράβο. Ναι, τώρα ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να το πουλήσει. Εάν βρει άλλον και οι Σκοτσέζοι έχουν. Όχι, δεν μπορεί. Μισό λεπτό, Μιχάλη. Όχι, δεν μπορεί. Δηλαδή, αν τώρα τα νούμερα τα λέω παραδειγματικά. Αν οι Rangers εχθές έδιναν 3 εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, και έρθουν σήμερα με 2,5 που αυτά τα λεφτά ικανοποιούν προφανώς τον ΠΑΟΚ, θα τον πουλήσουν. Δεν το ξέρω πάλι. Ενδεχομένως να πούν στους Rangers ότι, OK, σε αυτά τα λεφτά συμφωνούμε, αλλά εμείς πρέπει να βρούμε σεντερφόρ. Δεν τον έχουμε βρει. Δώστε μας 5 μέρες. Δώστε μας 10 μέρες. Ναι. Ή να συμφωνήσουμε από τώρα, αλλά να τον πάρετε τον Τζόλακ, αν έχουν την παραμικρή διάθεση για κάτι τέτοιο οι Σκοτσέζοι, γιατί με τη σειρά τους θα πιέζονται για να πάρουν τον παίχτη και να τον έχουν στην προετοιμασία. Πριν αρχίσει το δικό τους πρωτάθλημα, να τον έχουν δει σε 3-4 μάτς και το δικό τους πρωτάθλημα αρχίζει αρχές Αυγούστου. Αν θα έχουν τη διάθεση να περιμένουν τόσο τον ΠΑΟΚ. Οπότε είναι μια υπόθεση που είναι δύσκολο να εκτιμήσεις τι θα συμβεί. Δεν ξέρω πια αν είναι θέμα χρημάτων, δηλαδή αν δεν τα βρίσκουμε στα χρήματα, ή αν κυρίως είναι θέμα διάθεσης του ΠΑΟΚ, ότι τώρα δεν μπορεί να γίνει αυτή η μεταγραφή, δεν υπάρχει άλλο σεντερφόρο στο ρόστερ και δεν είμαστε έτοιμοι αύριο μεθαύριο ή σε 3 μέρες τέλος πάντων να πάρουμε άλλον σεντερφόρο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, OK, να δίναμε τον Τζόλακ. Δεν είναι τίποτα τρομερά
παράξενο ή παράλογο. Η αλήθεια είναι ότι μου κάνει εντύπωση, γιατί νομίζω όλοι το υποψιαζόμασταν ότι ο ΠΑΟΚ έψαχνε έναν άλλο τύπο φόρ ή θα έψαχνε έναν άλλον τύπο φόρ σε σχέση με τον Τζόλακ. Όλοι υποψιαζόμασταν ότι αν έρχονταν μια καλή πρόταση για τον Τζόλακ θα τον έδινε, αλλά προφανώς εδώ. Μα την επιθυμούσε διακαώς, την επιθυμούσε, την ήθελε. Την επιδίωξε. Ναι. Νομίζω ότι ο Τζόλακ θέλει πολύ να πάει στους Rangers, αλλά δεν έχει φτάσει στο σημείο να πιέζει αφόρητα. Δηλαδή, προφανώς έχει πει στον ΠΑΟΚ ότι θέλει να πάει, προφανώς τα έχει βρει με τους Σκοτσέζους, προφανώς θα παίρνει ένα καλύτερο συμβόλαιο εκεί από αυτό που έχει στον ΠΑΟΚ. Προφανώς είναι μια ομάδα και ένα πρωτάθλημα που τον καλύπτουν και πολύ φυσιολογικά, αλλά μάλλον δεν είμαστε στο σημείο που να έχει δώσει τα πόδια και να χτυπιέται κάτω ότι αφήστε με να πάω και αφήστε με να πάω. Απλώς έχει εκφράσει την επιθυμία να πάει, αλλά καταλαβαίνει και αυτός ότι... Με το επόμενο στάδιο είναι αυτό που λες, το αφήστε με να πάω, αφήστε με να πάω. Μπορεί. Μπορεί να μας προκύψει ως επόμενο στάδιο. Δεν ξέρω πώς θα... Είναι και το όνομα της ομάδας που κάνει, που δημιουργεί όλη αυτή την κατάσταση. Δηλαδή είναι μια ομάδα... Μιλάμε για την ομάδα που έπαιζε φέτος στο τελικό του Europa. Δηλαδή δεν μιλάμε για κάτι απλό. Και μιλάμε για ένα πρωτάθλημα που οι Άγγλοι το βλέπουν συνεχώς. Άρα μπορείς πολλές φορές να το θεωρείς και ως καλοπάτι για την Premier League. Προφανέστατα, μιλάμε για κάτι γοητευτικό για τον Τζόλακ. Νομίζω ότι θα ξέρουμε πώς θα κυλήσει αυτή η ιστορία σε 3-4 μέρες, όταν Μπότο και Λουτσέσκο θα ξανασυζητήσουν για τις επιλογές που έχουν για να αποκτήσουν center force στη θέση του Τζόλακ. Αν αυτές οι επιλογές είναι προσιτές, καλύπτουν τα θέλω και του Μπότο και του Λουτσέσκου, και η μεταγραφή είναι ρεαλιστικό να γίνει άμεσα, τότε μπορεί να αλλάξουν στάση σε σχέση με, με την πρόταση για τον Τζόλακ. Mm. Σε διαφορετική περίπτωση, μόνο αν οι Σκοτσέζοι έχουν τη διάθεση και τον χρόνο και το περιθώριο να περιμένουν μέχρι τέλος Ιουλίου, ώστε ο ΠΑΟΚ μέχρι τότε να έχει βρει σίγουρα σέντερ φορ, να παίξει τα δύο πρώτα μάτς έχοντας τον Τζόλακ στο ρόστερ και να εντάξει σιγά σιγά τον επόμενο στο ρόστερ του, προκειμένου να τον έχει για τα επόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πριν από λίγο η Athletic Bilbao, ο νέος πρόεδρος της Athletic, ο Χον Ουριάρτε, ανακοίνωσε τον νέο προπονητή της ομάδος και είναι ο μεγάλος, ο τεράστιος Ερνέστο Βαλβέρδε. Επιστρέφει στον πάγκο της Athletic Bilbao. Είναι μια... Και ο ίδιος λατρεύει αυτήν την ομάδα, είναι η ομάδα του. Και η ομάδα, το κοινό, λατρεύει τον Ερνέστο. Ο Ερνέστο, αν θα γύρναγε κάπου στην προπονητική, γιατί σε μεγάλο βαθμό αισθάνεται ότι την έκανε την καριέρα μετά και την Μπαρτσελόνα, αν θα γύρναγε κάπου θα γύρναγε είτε στην Μπιλμπάου που είναι στο σπίτι του, είτε στην Εθνική Ισπανίας που είναι, ας πούμε, ένα project που θα ήθελε να το τρέξει και δεν το έχει τρέξει. Ένας από τους καλούς, ένας από τους πιο ωραίους τύπους που πέρασαν από τα ελληνικά γήπεδα, τους πιο σοβαρούς και που τον χειροκρότησαν όλοι. Ποτέ δεν έδωσε δικαίωμα, τίποτα. Ήταν και προπονητής στον Ολυμπιακό, που το σεβάστηκαν όλοι στην Ελλάδα τον προπονητή αυτόν. Είναι προσωπικότητα. Ναι, είναι προσωπικότητα. Τυχαίνει να τον γνωρίζω αρκετά καλά. Ένας φοβερός άνθρωπος που ξέρει το ποδόσφαιρο είναι μεγάλη του αγάπη, αλλά δεν έχει αυτή την άγρια φιλοδοξία. Ένας άνθρωπος που βρίσκει νόημα σε πολλά πράγματα εκτός ποδοσφαίρου στη ζωή του. Ένας άνθρωπος που λατρεύει τη μουσική, παίζει κιθάρα. Ένας άνθρωπος που λατρεύει τη φωτογραφία. Θα μπορούσε να ασχολείται επαγγελματικά με τη φωτογραφία. Έχει κάνει και εκθέσεις φωτογραφίες. Ένας άνθρωπος που λατρεύει τα ταξίδια στη φύση. Έχει πολλά ενδιαφέροντα έξω από το ποδόσφαιρο. Και η πολύ μεγάλη πίεση στο ποδόσφαιρο τον αρρωσταίνει και λίγο. Δηλαδή, όλοι φαντάζονται, ξέρω εγώ, ότι τα δύο του χρόνια στην Μπαρτσελόνα ήταν τα καλύτερα χρόνια της καριέρας του. Μπα! Δεν ήταν τα καλύτερα χρόνια της καριέρας του. Και αν δεν ήταν φίλος του που τον πήγε στην Μπαρτσελόνα, που τότε ήταν και σημαντικός τέλεχος στη διοίκηση της Μπαρτσελόνα, πιθανότατα δεν θα είχε πάει κιόλας. Δεν τρελαινόταν να πάει. Όπως έλεγε χαρακτηριστικά, τώρα σπάω λίγο το φιρέκοντ,
Είναι όλοι τρελοί. Γιατί να πάμε να μπλέξουμε τους τρελούς. Λοιπόν, ο Καμαρά δήλωσε πριν από λίγο ότι ήρθα στον Ολυμπιακό γιατί είναι ο καλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα, ο Αμπουμπακάρ Καμαρά, έτσι, ο πρώην του Άρη, ότι δεν είχε μιλήσει με τον Μαρτίνς πριν έρθει στον Ολυμπιακό, μόνο ο μάναζερ του μίλησε και ότι ήρθε για να βάλει, πήγε μάλλον για να βάλει γκολ. Συγκεκριμένα, είμαι εδώ για να βάλω γκολ, να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Αυτό δήλωσε ο Καμαρά. Ναι. Πίνει από λίγο, ο οποίος είναι κανονικά στην προετοιμασία. Έπαιξε και όλο στο φιλικό, δεν έπαιξε του Ολυμπιακού. Ναι, μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Λοιπόν, μια ωραία είδηση επίσης είναι αυτή που προέκυψε χθες από μέσω της ανακοίνωσης βέβαια της Ομοσπονδίας. Αλλά πριν πάω στην ανακοίνωση, δηλαδή για τελικό στη Νέα Υόρκη, ο τελικός κυπέλου, η είδηση για τη συμφωνία του Μαρκ με την Εθνική, με την Ομοσπονδία της Αιγύπτου. Την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αιγύπτου. Το χάνουμε, σημαίνει. Ή θα το παίξει σε δύο ταμπλό. Θα το δούμε, αλλά όπως είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα ή σε αρχές αυτής δεν θυμάμαι, το να έχουμε τον κλάδι του χρόνου στην Ελλάδα με βάση τις επιθυμίες τις δικές μας, όχι τις επιθυμίες δικές του, τις επιθυμίες και δικές του, τις ξέρω καλά, είναι 40-60. Ήταν πια πιο πολύ πιο πιθανό να μην τον έχουμε. Ούτε ο Μπαλτάκος θέλει Κλάτεμπεργκ για την επόμενη σεζόν, και δεν είμαι και βέβαιος πόσοι από τους μεγάλους που τον πληρώνουν κιόλας σε μεγάλο ποσοστό θέλουν Κλάτεμπεργκ. Μπορώ να σκεφτώ, μάλλον είμαι σίγουρος ότι δεν θέλει Άικ Κλάτεμπεργκ για την επόμενη σεζόν, και μπορώ να σκεφτώ ότι έχουν αμφιβολίες γι' αυτόν και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Αλλά αυτή είναι διέστηση, δεν υπάρχει κάποια δεδομένη δήλωση. Η δεδομένη πρόθεση νομίζω είναι του Μπαλτάκου, και μόνο αν και οι τέσσερις πίεζαν για παραμονή του Κλάτεμπεργκ, φαντάζομαι ότι μπορεί να άλλαζε άποψη. Η επιθυμία του Μπαλτάκου είναι να μην μείνει ο Κλάτεμπεργκ, να πάμε σε άλλον ξένο αρχιδιετητή. Νομίζω ότι ο Κλάτεμπεργκ είναι αρκετά έξυπνος για να τα καταλαβαίνει όλα αυτά. Οπότε φαντάζομαι οι Αιγύπτιοι του ακούμπησαν αρκετά λεφτά πάνω στο τραπέζι, και άρα την πήρε την επιλογή. Αν έχει αφήσει το option να είναι και στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο, να έχει την δυνατότητα αυτή, δεν το ξέρω. Και η αλήθεια είναι ότι δεν προκύπτει και από το ρεπορτάζ από την Αίγυπτο αν την έχει αφήσει αυτή την επιλογή. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε, αλλά ξαναλέω, έτσι κι αλλιώς οι πιθανότητες ο Κλάτεμπεργκ να είναι εδώ και του χρόνου είναι οι λιγότερες σε σχέση με το να μην είναι εδώ του χρόνου. Ναι, μας τα λέτε καλά, κύριε Τσόχο. Τέλος πάντων, χρωστάτε. Ναι, έτσι μου είχες πει και την προηγούμενη φορά που σου είπα 40-60. Μου λες, εγώ το γουστάρω αυτό, δεν θέλω να φύγει. Με τρέλα. Λοιπόν, μόνο με το t-shirt που. Κάτσε στι τσέπε σου και άμα τυχόν βρει πολλά λεφτά, κάνε μια πρόταση, θα τον κρατήσει. Ο προσωπικός μου γιατρός και μάνατζερ μου λέει, μου θυμίζει ευτυχώς, γι' αυτό είναι οι συνεργάτες, μου λέει. Για ρώτα τον Μιχάλη, γιατί χρωστάει από χθες κάτι για τα βέλη. Έκανε ρεπορτάζ ή δεν έκανε, μας έγραψε. Τα βέλη λοιπόν. Ναι. Ένα ερώτημα είναι αν έχει σχέση με τη σπηλιά. Αν έχει σχέση, δεν άκουσα. Αν έχει σχέση με τη σπηλιά. Ναι. Δεν είναι δικό μου, είναι, δεν θυμάμαι ούτε κάτι που το είδα. Είναι ένας πολύ φιλόδοξος επιχειρηματίας στη Λάρισα που ασχολείται με τον τομέα της ιατρικής, της περίθαλψης, της φροντίδας. Έχει ένα μεγάλο κέντρο αποκατάστασης, πιθανότατα το μεγαλύτερο στην Λάρισα, με περίπου πάνω από 300 κλίνες, πραγματικά πολύ μεγάλο για ιδιωτικό κέντρο αποκατάστασης. Άρα το ξέρει πολύ καλά το κοινό της Λάρισας, γιατί όλοι τα τελευταία χρόνια έχουν στείλει έναν δικό του άνθρωπο να περάσει από εκεί μια αποκατάσταση μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό ή ηλικιωμένους ανθρώπους κτλ. Δεν είναι η μόνη επιχειρηματική δραστηριοποίησή του. Τα τελευταία δύο χρόνια επιχειρηματικά έγινε πολύ πιο ισχυρός μέσα από την πώληση μασκών για τον COVID, όπου είχε μια βιοτεχνία που έφτιαχνε μάσκες.
Επίσης έχει ένα πολύ μεγάλο διαγνωστικό κέντρο στη Λάρισα. Από αυτά τα μεγάλα που πηγαίνεις, κάνεις εξετάσεις όλων των ειδών, τα ιδιωτικά. Επίσης έχει μεγάλες φιλοδοξίες και για το... ίσως τώρα δεν είναι η καταλληλότερη λέξη, το φαίνεστε, αλλά τέλος πάντων ένας άνθρωπος που θέλει να ασχοληθεί πολύ και με άλλα πράγματα και με τα κοινά της περιοχής. Ήδη έχει αποκτήσει ένα τοπικό οργανισμό media αρκετά μεγάλο και αρκετά φιλόδοξο, με τοπική τηλεόραση, τοπικό ραδιόφωνο, τοπική εφημερίδα, τοπικό site, και τα οποία τα μεγάλωσε πολύ γρήγορα. Αυτή η ιστορία είναι πολύ φρέσκια με τα ενεργοσύνη του με τα media, ούτε χρόνος, ξέρω εγώ 8-9 μήνες τέτοιο πράγμα. Το deal είναι, πρέπει να πηγαίνει περίπου ως εξής, αναλαμβάνει όλα τα χρέη που έχει Λάρισα, είτε τα ρυθμισμένα προς το δημόσιο, είτε αυτά που χρωστάει η ομάδα σε ποδοσφαιριστές και προπονητές, είτε από τη φετινή σεζόν είτε από προηγούμενες σεζόν, τα οποία είναι πάνω από 2 εκατομμύρια, ενδεχομένως να αγγίζουν και τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Και έδωσε και ένα ποσό στον Αλέξη Κουγιά για να αποχωρήσει. Κάτι μεταξύ 500.000 και 1 εκατομμύριο ευρώ πρέπει να είναι το ποσό που θα πάρει ο Αλέξης Κουγιές. Άρα είναι ένα deal συνολικά που θα μπορούσε να πει κανείς ότι φτάνει, ξεκινάει από τα 3 και φτάνει στα 4 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να πάρει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της Λάρισας, υπό την έννοια ότι αν προσθέσεις τα χρέη και τα χρήματα που πήρε ο Κουγιές, βεβαίως τα χρέη, ξαναλέω, δεν είναι άμεσα απαιτητά, είναι τα περισσότερα από αυτά ρυθμισμένα και τα υπόλοιπα είναι οφειλές σε ποδοσφαιριστές ή προς τρίτους, όπως λένε σε αυτές τις περιπτώσεις οι νομικοί. Ναι. Είναι πολύ φιλόδοξος, στόχος είναι η άμεση άνοδος, στους συνεργάτες του ακόμα δημόσια δεν έχει βάλει τόσο ψηλά το μπήχι, μιλάει για μια Λάρισα που θέλει να την κάνει ξανά πρωταγωνίστρια στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι απλώς να την ανεβάσει δηλαδή στην κορυφαία κατηγορία. Το project ξεκινάει με Αλκαζάρ, γιατί πολλοί έλεγαν ότι μπορεί να ξεκινήσει με το γήπεδο που έχει φτιαχτεί στη Λάρισα από τον Πιλαδάκη, αλλά αυτό χρειάζεται αρκετά χρήματα για να γίνει ξανά λειτουργικό. Οπότε σε πρώτη φάση, και επειδή μιλάμε για τη δεύτερη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, θα παίξει στον Αλκαζάρ. Δεν έχω καταλάβει, δεν ξέρω αν υπάρχουν σχέσεις του, είτε εμπορικές είτε φιλικές, με κάποιον ή κάποιους από τους παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έχει σφαίρα με τον αθλητισμό, έχει φάει σφαίρα και με το ποδόσφαιρο, είναι φίλαθλος δηλαδή. Αυτά. Πρόχειρα, πρόχειρα. Μας κάλυψες, βλέπω ενθουσιασμό στο κοινό. Περνά σίγουρα στην επόμενη φάση, όπως μου λένε, γιατί με απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή με 4 στα 4, ναι. Οπότε εγώ δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσόχο. Τη στιγμή που τώρα που μιλάμε παρουσιάζεται, και είναι η δυσάρα αυτό, γιατί εντάξει, ήταν το επίσημο πριν από λίγες μέρες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που μιλάμε παρουσιάζεται ο προπονητής Βασίλης Πανούλης από την ομάδα του Περιστερίου. Και μιλάει αυτή τη στιγμή. Η δυσάρα, η δυσάρα από μόνη της, δηλαδή από τον τίτλο, είναι η δυσάρα, είναι η είδηση της ημέρας. Ο Βασίλης Πανούλης, αυτή η υπέροχη παιχτάρα και ωραίος τύπος, ξεκινάει, δηλαδή δεν του φτάσαν όλα αυτά που έχει κάνει, να πούμε, όλη αυτή την τρέλα που έχει φάει και Ελλάδα και Ευρώπη και Αμερικές και τα λοιπά, θέλει να κάνει και τον προπονητή. Δηλαδή εγώ μόνο αυτό που μπορώ να δώσω μια εξήγηση είναι να γλιτώνει ώρες από το σπίτι του εκεί που έχει καμιά 180 παιδιά. Λέει, να λέει στην Ολυμπία ότι έχω προπόνηση. Ναι, ναι. Αυτά. Άντε και στα δικά σου με τον Γκάρι. Έγινε. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Τσόχο.